Ακριβότερα από σήμερα τα καύσιμα μετά τον τερματισμό της επιβολής μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι αυξήσεις αφορούν 8,32 σεντ στα καύσιμα κίνησης, δηλαδή στη βενζίνη και το πετρέλαιο, και 6,83 σεντ στα καύσιμα θέρμανσης. Η ώρα 8,30 σε όλα τα πρατήρια υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση της τιμής. Τα έχουν βάλει όλοι. Αυτό για τον καταναλωτή σημαίνει για κάποιους πάρα πολλά λεφτά, οι οποίοι έχουν πολλές υποχρεώσεις, 2-3 αυτοκίνητα, έχουν μαθητές που θα τους παίρνουν σε καλοκαιρινά σχολεία, έχουν πολλές μετακινήσεις. Αβάσταχτο το κόστος των καυσίμων για τους περισσότερους πολίτες, καθώς οι τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες είναι ήδη αυξημένες και αρκετές οικογένειες βρίσκονται στα όρια του προπολογισμού τους. Και η γέμπη του κόσμου δεν τα σηκώνει πλέον, δεν σηκώνει αυξήσεις. Σίγουρα για το μέσο νοικοκυριό θα είναι δύσκολο. Εγώ για παράδειγμα πρέπει να δουλεύω κολεμέσο για να έχω καλό μισθό, μην σκοπάθω. Διώ ήδη 400 ευρώ το μήνα περίπου στην πεζίνα. Τώρα να διώ 600-700. Υπάρχουν ωστόσο και οι εξαιρέσεις. Εκείνοι που είπαν πως δεν θα τους επηρεάσει η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και πως η απόφαση της κυβέρνησης είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Είναι δύσκολο. Σίγουρα θα περάσουμε δύσκολα, όμως επαναλαμβάνω, δεν θα είναι όπως το 2013. Η αλλαγή της τιμής είναι αμεληταία. Δεν θα παίξει μεγάλο ρόλο στο οικονομικό προϋπολογισμό κάθε οικογένειας. Από χθες τα πρατήρια καυσίμων σχηματίστηκαν ουρές, αφού αρκετοί ήταν εκείνοι που έτρεξαν και να γεμίσουν τα οχήματά τους με καύσιμα πριν την επιβολή των αυξήσεων. Χθες η κίνηση στα πρατήρια ήταν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, ήταν και τέλος του μήνα. Όπως συνήθως τέλος του μήνα έχει έτσι μια κινητικότητα παραπάνω. Όμως ήταν επιπρόσθετα η κίνηση, δηλαδή έξτρα του 5-10% μου έρχεται παραπάνω το στο τέλος του μήνα. Ακόμα ήταν 20-25-30%. Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων δεν δικαιολογεί αυξήσεις σε άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Καταναλωτών. Ωστόσο, θα μετακυλήσει στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, με τη διαφορά να ξεπερνά τα 70 ευρώ για κάθε νοικοκυριό τη διμηνία. Είναι πολύ πιο ψηλή το κόστος για τους καταναλωτές της ενέργειας. Σημαίνει 70 ευρώ την διμηνία για ένα μέσο νοικοκυριό. Το μέσο νοικοκυριό θεωρείται αυτόν που καταναλώνει 800 κιλοβατόρες την διμηνία. Στον επόμενο λογαριασμό δεν θα φανεί τόσο η αύξηση. Η καθαρή αύξηση θα φανεί στο μεθεπόμενο λογαριασμό. Πυρ κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Συμφωνούμε ότι σε συνθήκες πληθωριστικής έξαρσης χρειάζεται περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. Αλλά η κυβέρνηση τους πρώτους 4 μήνες κάνει ακριβώς το αντίθετο. Δεν μπορεί τα προσωρινά μέτρα για 3 μήνες να θεωρούνται επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, αλλά οι μόνιμες ανελαστικές δαπάνες πολύ μεγαλύτερου προϋπολογισμού να θεωρούνται περιοριστική πολιτική.